1.259 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας, αριθμός ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας. 295 από αυτά εντοπίστηκαν στην Αττική και 291 στην Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκαν επιπλέον 12 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο, ενώ παρά αυτήν την εξέλιξη ο αριθμός των διασωληνωμένων ανέβηκε για πρώτη φορά σε τριψήφιο αριθμό. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, στην ενημέρωση εμφανίστηκε εκτάκτος ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, που επανέλαβε ότι παρά το γεγονός ότι πληθαίνουν οι φωνές για γενικό lockdown, αυτό αποτελεί την τελευταία επιλογή. Το απαγορευτικό έχει τεράστιες πνευματικές συνέπειες, ψυχικές συνέπειες και συνέπειες οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί στην ολότητά τους ακόμα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είδα με ενδιαφέρον να αυξάνονται οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ακόμα και αυτή την επιλογή, αν τα πράγματα συνεχίσουν να προχωρούν έτσι. Εμείς στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, με μια ψυχή και μια φωνή, όπως νομίζω όλοι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε, κοιτάμε να έχουμε όσο τη δυνατόν πιο ανεκτά μέτρα, ώστε να συνεχίζεται η κοινωνική ζωή και να αποφύγουμε το lockdown, το απαγορευτικό, με τις συνέπειες που έχει αυτό. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς γνωστοποίησε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα τεστ που γίνονται, ενώ ανακοίνωσε ότι σε καθεστώς τοπικού lockdown εντάσσονται από τα ξημερώματα της Πέμπτης οι νομοί Ιωαννίνων και Σερών που βρίσκονται πλέον στο κόκκινο. Πορτοκαλί βάφονται στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας η Νάξος και ο νομός Ροδόπης που ανεβαίνουν από το 2 στο επίπεδο 3, ενώ οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι σαφώς χειρότερα στο δεύτερο κύμα. Το περιμέναμε. Το γνωρίζαμε. Ναι, το περιμέναμε. Έτσι ακριβώς κινούνται οι πανδημίες. Έτσι ακριβώς κινείται μια νόσο για την οποία δεν υπάρχει άμυνα στον πληθυσμό. Δεν υπάρχει ανοσία. Ο καθηγητής Τσιόδρας επισήμανε ότι είναι αδύνατο να ελεγχθεί η διασπορά του ιού και χρειάζεται μια όρημη συνείδηση. Ωστόσο, πρόσθεσε, δεν χάνουμε την ελπίδα μας και εξακολουθούμε να παλεύουμε. Ακόμα ανέφερε ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο αρκετών μηνών μέχρι τον Ιανουάριο, αν και δήλωσε αισιόδοξος για το εμβόλιο, επισημένοντας ότι ίσως έρθει και γρηγορότερα.